Λοιπόν, σήμερα ήταν το πρώτο συμπόσιο της ομάδας δημόσιας υγείας του Συλλόγου. Είχαμε 4 τραπέζια. Το ένα ήταν αφιερωμένο περισσότερο σε παιδιά από πολύ μικρά, από όταν γεννιόμαστε, και εφήβους. Το δεύτερο αφορούσε τις γενικότερες πολιτικές τροφίμων, γιατί είναι θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα τρόφιμα και να κάνουμε ευκολότερη και πιο ελκυστική την πιο υγιεινή επιλογή. Το τρίτο μας τραπέζι ήταν για το φαγητό περισσότερο, θα έλεγα. Το πώς το καλλιεργούμε, πώς το χρησιμοποιούμε, αν πρέπει να το πετάμε ή όχι, πώς το μαγειρεύουμε, τι είναι αυτό που έχει να μας δώσει η ελληνική γη. Προσπαθήσαμε λιγάκι να δώσουμε και στους συμμετέχοντες που όλοι ασχολούνται με τη διατροφή και τη διαιτολογία, προσπαθούμε να τους δώσουμε μια διαφορετική αίσθηση, να ξεκινήσουν δηλαδή από το τι γίνεται στο χωράφι και να φτάσουν με το τι κάνουμε, με αυτό που περισσεύει στο πιάτο, και στο τέλος το κλείσαμε δίνοντας κάποια δεδομένα και οικονομικά και κατανάλωσης για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς επηρεάζει η σημερινή, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και πώς επηρεάζει η σημερινή κατάσταση του τι επιλέγουμε να φάμε. Τι έπεται? Έπεται από τη δική μας την ομάδα, έπεται μια μεγάλη καμπάνια η οποία θα αφορά την εμπιστοσύνη που πρέπει να δίνει ο καταναλωτής, ο πολίτης στον διαιτολόγο, για να παίρνει τις κατάλληλες οδηγίες για την διατροφή του, η οποία θα αναπτυχθεί μέσα σε όλο το 2016. Συνολικότερα από το Σύλλογο έχουμε άλλες 4 τέτοιες εκπαιδευτικές ημερίδες, όπως και η σημερινή θα μεταδίδονται και σε live streaming, γιατί μία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, οι 3 στην Αθήνα, και επίσης θα είναι και διαθέσιμες στην συνέχεια, αν θέλει κάποιος να τις αγοράσει και να τις παρακολουθήσει ένα δεύτερο χρόνο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα, γιατί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το σποτ της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον σημαντικό ρόλο του διαιτολόγου. Τις επόμενες ημέρες θα μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο hda.gr. Ο στόχος της καμπάνιας αυτής είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κοινού για τον πολυδιάστατο ρόλο του διαιτολόγου στην υγεία, στη διατροφή, στην προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, στη διαχείριση κλινικών καταστάσεων, στην αθλητική διατροφή, στην έρευνα αλλά και στην εκπαίδευση. Και μην ξεχνάτε, το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Εμπιστευτείτε το διαιτολόγο σας». Εκείνο που προσπάθησα να δείξω είναι ότι έτσι όπως προχωράει η κατάσταση στον κόσμο, δηλαδή η προσπάθεια αυτή να ξαναγυρίσουμε στο τοπικό, να ξαναγυρίσουμε στη μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί, η ελληνική γεωργία να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στον κόσμο. Εκείνο που επίσης έχουμε θετικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία δείχνουν, τα επιστημονικά και είναι αδιάσυστα, ότι η πιο υγιεινή διατροφή έχει και πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας κάνουν να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την ελληνική γεωργία, γιατί παράγουμε σωστά και παράγουμε και υγιεινά προϊόντα και παράλληλα δεν θα επιβαρύνουμε τόσο πολύ το περιβάλλον. Σήμερα μιλήσαμε για την ανασύνθεση τροφίμων, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα παράδειγμα είναι η μείωση αλατιού. Έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες, έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις στον ΕΦΕΤ σχετικά με τη μείωση αλατιού σε τρόφιμα και γεύματα. Πρόσφατα υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ομοσπονδία Τοπιών Ελλάδας. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο παλιότερη συνεργασίας με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Σύλλογο Διαιτολόγων, Διατροφολόγων Ελλάδας και ευελπιστούμε σε περισσότερες δράσεις και περισσότερους συμμάχους σε αυτή την εκστρατεία. Σήμερα καλεστήκαμε εδώ στο Σύλλογο, στο πρώτο συμπόσιο Διαιτολόγων, Διατροφολόγων. Μας έκανε τιμή και καλέσανε μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας και βοηθήσαμε και εμείς με τη σειρά μας στο να δημιουργήσουμε μενού με βάση την οικολογική και την υγιεινή διατροφή και οικονομική, με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν με βάση την κρίση. Το ρόλο που παίζει η υγιεινή διατροφή στην κουζίνα και η ελληνική διατροφή, το πόσο επηρεάζει την όλη αυτή διαδικασία. Έχει σημασία όταν μιλάμε για τη διατροφή των ανθρώπων να βλέπουμε την ιστορία, να βλέπουμε πράγματα που έχουν ανθρωπολογικό και κοινωνιολογικό χαρακτήρα, για να βλέπουμε τη συμπεριφορά μας έναντι στο φαγητό. Αν πάμε κάποιους αιώνες πίσω,
Οι άνθρωποι τότε ήταν καταναλωτές και παραγωγοί. Δηλαδή, περισσότεροι που παράγαν την τροφή την καταναλώναν κιόλας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια συγκεκριμένη διατροφική συμπεριφορά. Αυτή η διατροφική συμπεριφορά στις μέρες μας έχει αλλάξει. Η καταναλωτική συμπεριφορά. Γιατί πλέον οι καταναλωτές είναι μόνο καταναλωτές. Δεν παράγουν την τροφή, είναι μακριά από εκεί που παράγει την τροφή, με αποτέλεσμα να επισέρχονται πολλοί παράγοντες μέσα από τους οποίους τελικά έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με το φαγητό.